Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Το γενικό κλίμα του κόσμου, το κοινωνικό, πολιτικό, το κλίμα ειρήνης δεν πάει καλά. Και φυσικά στη γειτονιά μας έχουμε αυτή την πίεση η οποία ασκείται εδώ και 3 χρόνια εναντίον της Ιουγκοσλαβίας. Και φοβούμεθα ότι εάν δεν λήξει αυτός ο πόλεμος, ότι ίσως επεκταθεί και υπάρχει έτσι ο φόβος γενικεύσεως του πολέμου. Η σύγκρουση αυτή στη Ιουγκοσλαβία μας έχει απασχολήσει και σε άλλες εκπομπές. Επαινούμε τους Σέρβους οι οποίοι δεν το έβαλαν κάτω, αλλά στέκονται με αξιοπρέπεια και ενώ αντιμετωπίζουν την νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή μια τάξη υποταγής των Ορθοδόξων και υποδουλώσεως των λαών, οι Σέρβοι δίδουν τον αγώνα και εξέρχονται παλικάρια σε αυτόν τον αγώνα. Να ευχηθούμε να μην επεκταθεί ο πόλεμος στα Σκόπια, στο Κόσοβο και σε άλλες περιοχές που υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα, ώστε θα βρεθούμε και εμείς σε τέτοια περίπτωση επεκτάσεως του πολέμου σε πολύ δύσκολες στιγμές. Γιατί όλα αυτά και μάλιστα και πολλά άλλα? Όταν διαβάζουμε στις εφημερίδες καθημερινά το δράμα το οποίο περνούν εκεί οι καημένοι, οι Σέρβοι, το σύνδρομο αυτό του πολέμου, το οποίο αφήνει σημάδια ανεξίτηλα, ανησυχούμε και συμπονούμε. Έχει αυξηθεί 100% το φαινόμενο, αυτό το σύνδρομο του πολέμου στους Σέρβους, το οποίο σύνδρομο του πολέμου έχει μια ειδική, θα λέγαμε, ταυτότητα στη Σερβία, σημαίνει κατάθλιψη. Αύξηση 100% των περιπτώσεων καταθλίψεως στο γιουγκοσλαβικό πληθυσμό λόγω του στρες του πολέμου. Καθυστέρηση στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Κατακόρυφη άνοδος στην εξάρτηση από ουσίες εφραντικές και ενόπνευμα, γιατί εκεί θέλουν να βρουν κάποια διέξοδο οι καταπιεσμένοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι Βόσνοι Σέρβοι. Εγκληματικότητα αυξάνεται. Διπλασιάζεται η θνησιμότητα. Τα ψυχιατρία γέμισαν από ανθρώπους που πλέον έγιναν τραγικές υπάρξεις. 10.000 ασθενείς πέθαναν τον τελευταίο χρόνο, διότι ακριβώς είχαν έλλειψη φαρμάκων, χειρουργικών εργαλείων και δεν ήταν δυνατόν να τους παρασχεθούν ιατρικές περιθάλψεις. Καρκινοπαθείς πάνω από τα 65 χρόνια εγκαταλείπονται, δεν επαρκούν οι γιατροί και δεν έχουν τα εργαλεία. Έχουν αυξηθεί λοιπόν οι περιπλοκές από τις άλλες αρρώστιες και εγκαταλείπεται ένας λαός σε αυτή την τραγωδία. Και έχουμε και συνέχεια. Το στρες αυτό, το πολεμικό σύνδρομο στη Σερβία, το οποίο έχει δημιουργήσει το εμπάργκο και
και μάλιστα η αδυναμία να ανεφοδιαστούν με επιστημονικό, ιατρικό και άλλο υλικό έχει μειώσει την ανοσοβιολογική αντίδραση του πληθυσμού, ώστε πολλοί πεθαίνουν και από λοιμώξεις που ήταν δυνατόν να προληφθούν με κάποια λίγα φάρμακα. Αυτά μεταξύ άλλων πολλών τονίστηκαν σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσαν Σέρβοι ψυχίατροι, καθηγητές Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Πώς είναι δυνατόν να μην νιώθουμε τον πόνο και την τραγωδία των αδελφών μας Σέρβων, οι οποίοι είναι μέσα σε αυτή την μέσα σε αυτό τον κλειό, από Δύση είναι οι Ευρωπαίοι που ασφιχτικά περικλείουν και απειλούν τους Σέρβους, κυρίως τη Βοσνία τώρα, και από την Ανατολή είναι οι Ισλαμιστές και όλοι οι φίλοι του Βατικανού που θέλουν μια ώρα αρχίτερα να δουν να καταραίει η Ορθοδοξία. Γιατί το Βατικανό ευθύνεται, όπως γνωρίζουμε, για την σφαγή στην Ιουγκοσλαβία. Η κατάθλιψη αυτή λοιπόν φέρνει και Πάρκινσον και άλλα συμπτώματα τα οποία δεν έχουμε τον χρόνο να αναφέρουμε. Και δεν είναι τα μόνα αυτά τα οποία μας ανησυχούν. Έχουμε και άλλα πολλά δεινά τα οποία επισορεύονται στην Βαλκανική Χερσόνησο από τον πόλεμο ο οποίος διεξάγεται ακόμη στην Βοσνία. Ο πόλεμος αυτός έχει μολύνει και συνεχίζει να μολύνει την Βαλκανική. Οικολογική λοιπόν καταστροφή απειλείται την Βαλκανική από την συνέχεια του πολέμου. Τόνοι βομβών, εκρήξεις, πυρκαγιές, απελευθέρωση βλαπτικών ουσιών και αερίων και άλλων ουσιών και μετάλλων, μόλυνση των ποταμών, ώστε το πόσιμο νερό το οποίο είναι από τα ποτάμια, από τους παραποτάμους του Δούναβη, από τον Δράβα, από τον Σάβα και από τους άλλους ποταμούς να κινδυνεύει να μολυνθεί η Βαλκανική και οι λαοί οι οποίοι τροφοδοτούνται με νερό από αυτά τα ποτάμια. Μεγάλες λοιπόν καταστροφές, διαρροές από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που άφησαν επικίνδυνες ουσίες όπως διοξίνη και πολυχλωριωμένες διφενόλες. Από τις εκρήξεις των βομβών τώρα, απελευθέρωση τοξικών αερίων, μετάλλων. Έκρηξη σημειώθηκε στα δηληστήρια το 1992 λόγω του πολέμου στο ΣΥΣΑΚ και διέρευσαν 95.000 τόνοι πετρελαίου και μόλυναν μεγάλες εκτάσεις των ποταμών. Τι να πρωτοαναφέρει κανείς από αυτό το χάος? Έρχονται το ένα μετά το άλλο οι απειλές και από τον πόλεμο αυτό στη Ιουγκοσλαβία και από άλλες επεμβάσεις. Φέρει πίν επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεπ που πήραν δείγματα από την περιοχή Οσταρίγε, νότια του Ζάγκρεπ, που εξετινάχτηκαν 25.000 τόνοι πυρομαχικών, πήραν δείγματα και μελέτησαν την περιοχή νότια λοιπόν του Οσταρίγε και τι διαπίστωσαν? Να υπάρχουν και τα ζώα μισοτυφλωμένα και σχεδόν κουφά, και τα ζώα από αυτές τις βλαπτικές επιδράσεις, από τα βλαπτικά μέταλλα τα οποία ελευθερώθησαν από τις εκρήξεις αυτές. Λοιπόν, δεν θα διατραγωδήσουμε εμείς, είναι γνωστά τα δυσάρεστα αυτά επακόλουθα του πολέμου, τον οποίον πόλεμον επέβαλε η Ευρώπη, επειδή έτσι το θέλησε η Γερμανία, έτσι το θέλησε το Βατικανό, έτσι το θέλησε η νέα τάξη των πραγμάτων, παρακαλώ. Και ερχόμαστε και σε ένα άλλο δυσάρεστο δίπλα στη γειτονιά μας.
Υπάρχει ένας λαός Ελλήνων βορειοπυρωτών οι οποίοι δεν μπορούν να χαρούν το άνοιγμα των εκκλησιών, γιατί οι εκκλησίες δεν άνοιξαν, οι εκκλησίες είναι γκρεμισμένες, δεν ανοικοδομήθησαν και δεν έχουν επάνδρωση κληρικών. Δεν το επιτρέπει εκεί ο Μπερίς, ο οποίος είναι πράκτορας του Βατικανού και όπως γράφονται και σε επίσημα περιοδικά και σε εφημερίδες, κινδυνεύει, μάλλον έχει γίνει, άλλο προτεκτοράτο εξαρτώμενο από το Βατικανό και από την Ρώμη. Έγιναν τα τύρανα. Άλλο προτεκτοράτο και μας θυμίζει η εποχή του 38 και 39 που ακολούθησε στη συνέχεια η επίθεση του Άξονα. Και είναι δυνατόν να φανταστεί άνθρωπος στον πλανήτη στην εποχή που ζούμε ότι ένας αρχιεπίσκοπος δεν παίρνει άδεια, δεν τον αφήνουν να εξέλθει από την Αλβανία για να κάνει εγχείρηση επειδή οι 14 βαθμοί μοιοπίας έγιναν 16 και κινδυνεύει να τυφλωθεί. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε πλέον πως υπάρχει λογική σε αυτό τον πλανήτη και φυσικά ποιοι είναι οι υπεύθυνοι αυτοί όλης αυτής της καταστάσεως και εμείς δεν αναφέραμε όλο το σκηνικό της τραγωδίας, δεν αναφέραμε την φτώχεια στην οποία έχουμε περιπέσει, δεν αναφέραμε τις βοβιστικές επιθέσεις που απειλούν και κανάλια, δεν αναφέραμε τις ληστείες, τα οργανωμένα εγκλήματα. Θα αρκιστούμε σήμερα να δούμε την αυλή μας, να δούμε την γειτονιά μας, να δούμε τα Βαλκάνια. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα δεινά προέρχονται από εθνικισμούς, προέρχονται από φασιστικές νοοτροπίες, από κατάλοιπα του Άξονα που θέλει να πάρει τη ρεβάνς, τώρα να πάρει τη ρεβάνς και την παίρνει και δυστυχώς πεπολιτισμένη Δύση και στις Αμερικάνοι και Άγγλοι και Γάλλοι που εμείς θυσιαστήκαμε για σας και οι Σέρβοι αγωνίστηκαν και τώρα τους προδώσατε και τους αφήσατε να γίνονται έρμεα σε μια, θα λέγαμε, μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, μεταξύ του ναζισμού φασισμού και μεταξύ του Βατικανού που θέλει να διαλύσει την Ορθοδοξία στα Βαλκάνια για να επιτύχει αυτή την διείσδυση, όχι την ειρηνική αλλά την ύπουλη της αλλοτριώσεως της ταυτότητας των Βαλκανίων και της αλλαξοπιστίας των Ορθοδόξων Βαλκανίων, όταν τους εκμεταλλεύονται τις στιγμές των δυσκολιών τους. Αιτία λοιπόν είναι οι διαιρέσεις, οι φασισμοί, οι ναζισμοί, οι νέες τάξεις των πραγμάτων που θέλουν αλλού να ενώνουν λαούς προς όφελος δικό τους και αλλού να διαιρούν για να τους αφομοιώνουν χάρη μιας ενότητας, όχι ενότητας αξιοπρεπίας και ενότητας πολιτισμού και ελευθερίας, αλλά μιας ενότητας εκμεταλλεύσεως, δηλαδή χάρη της νέας τάξης των πραγμάτων της αντίχριστης όπως λέγει και η Γραφή. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού να ελέγξει αυτή την ανοησία, αυτή την τυφλωμάρα και μεγάλων και μικρών πρακτόρων μιας νέας τάξης απαθλιώσεως του κόσμου. Και τι λέγει ο Λόγος του Θεού προς Γαλάτας κεφάλαιον 3 στίχος 28. Ουκένει πλέον, δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Έλλην. Δεν πρέπει πλέον να διακρίνονται οι λαοί με την διαίρεση της εθνότητας. Ουκένει δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει πλέον δούλος και ελεύθερος. Ουκένει άρσεν και εθήλη. Δεν υπάρχει πλέον η διάκριση ως προς τα δικαιώματα μεταξύ ανδρός και γυναικός. Πάντες γαριμής είσαι εν Χριστώ Ιησού. Όλοι λέγει είμαστε ένα μέσα στον Χριστό, μέσα στην αλληλοπεριχώρηση, την οποία αλληλοπεριχώρηση την πραγματοποιούμε σαν μέλη του ενός σώματος με κεφαλήν των Χριστών. Είμεθα ή δεν είμεθα χριστιανικοί λαοί στην Ευρώπη, αλλά αυτός ο ψευτοχριστιανισμός του Βατικανού οδήγησε και στον Πρώτο Πόλεμο και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι ευλογίες του Βατικανού έφεραν τις φαγές. Άλλοι λέγουν 800.000, το έχουμε ξαναπεί, και άλλοι 1.300.000 Σέρβων Ορθοδόξων στην Κροατία και μόνο. Είναι το Βατικανό πηγή
φαγών λαών και πηγή εκμεταλλεύσεως και απεικιοκρατίας. Αλλά δεν θα μιλήσουμε τη στιγμή αυτή για το Βατικανό. Γνωρίζουμε ότι ο ρόλος του Βατικανού μαζί με το Ισλάμ παίζουν ένα ρόλο, μια συμπαιχνία τόξων, ώστε θέλουν να αποδυναμώσουν τα ορθόδοξα κράτη των Βαλκανίων. Από την Δύση λοιπόν το τόξο του παπισμού και από την Ανατολή το τόξο του Ισλαμισμού παίζουν ένα πολύ σκληρό ρόλο και κινδυνεύει η Βαλκανική Χερσόνησος να δει επέκταση των πολεμικών σειράξεων. Γιατί παντού τρέχουν οι Τούρκοι, τρέχει η Άγκυρα να προλάβει τις δικές μας ενέργειες, ώστε το Ισλαμικό τόξο να συμπεριλαμβάνει κάποιους πληθυσμούς μωαμεθανούς, αλλά Έλληνες στην ουσία της Δυτικής Θράκης, που την εγκαταλείψαμε δυστυχώς και κινδυνεύουμε να δούμε να γίνεται Δευτέρα Βοσνία, να γίνεται η Θράκη, η δική μας η πατρίδα. Πιάνει λοιπόν από την Δυτική Θράκη, προχωράει στα Σκόπια που είναι κάποιοι πληθυσμοί Ισλαμικοί, πηγαίνει στο Κόσοφο, κατεβαίνει στα Τύρανα που έχει πληθυσμούς, φερειπίν το 60% είναι οι Ισλαμιστές, και ανεβαίνει στη Βοσνία. Στη Βοσνία, όπου ακριβώς εκεί υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, ένας αρκετός πληθυσμός Ισλαμιστών, και γυρνάει και μας κυκλώνει με τις 200.000 των Ισλαμιστών που είναι στα βόρεια σύνορά μας στη Νότια Τουρκία. Αυτό λοιπόν το τόξον το κρατούν, το τροφοδοτούν η Άγκυρα και οι άλλοι εχθροί μας και οι άλλες πρωτεύουσες των Ισλαμιστών για να περισφίξουν την πατρίδα μας Ελλάδα και τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, να τις ταλαιπωρούν και να είναι ρυθμιστικοί παράγοντες. Από την άλλη πλευρά είναι το τόξον το παπικό με την Ουνία, η οποία αναβιώνει λοιπόν στην Τρανσυλβανία και έτσι δημιουργεί τα προβλήματα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Το παπικό αυτό τόξο λοιπόν δρά καταλυτικά και έφερε το αποτέλεσμα ότι απέσπασε την Κροατία και την Σλοβενία από την Ιουγκοσλαβία, ότι διέλυσε την Ιουγκοσλαβία. Είναι τα πείσματα του παπικού τόξου και συμμάχησαν φυσικά στα κρυφά και άλλοτε στα φανερά, συμμάχησαν με το άλλο τόξο το Ισλαμικό σαν κοινοί φίλοι, ώστε να συντρίψουν, να συνθλίψουν την Ιουγκοσλαβία, και είδαμε ότι τώρα απεμόνωσαν την Βοσνία και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν υποχωρούν οι ήρωες Σέρβοι και μας δίδουν μάθημα πατριωτισμού. Δεν θα πρέπει εμείς να φτάσουμε στις περιπτώσεις αυτές να δούμε εδώ σφαγές όπως κάμανε οι Ουστάσιν. Δεν θα πρέπει εδώ εμείς να είμεθα υπνώτοντες και να μην αφυπνιζόμεθα, όχι με εθνικιστικές ιστερίες, αλλά με πρόβλεψη αμήνης και θωρακίσεως και συνεργασίας τέλος πάντων. Δηλαδή, είναι αυτό δυνατόν να τον νοήσουμε ότι έχουν δικαίωμα οι άλλοι να δημιουργούν τόξα και συνδυασμούς τόξων, συμπαιχνίες τόξων, παπική απειλή, ισλαμική απειλή στην πατρίδα μας, στη γειτονιά μας, μέσα στην πατρίδα μας, και εμείς να είμαστε άπρακτοι, δηλαδή ειρηνοποιοί της αδράνειας και της αμέλειας. Δεν είναι η ειρήνη που θεμελιώνεται έτσι. Εφόσον έχουμε λοιπόν ισχυρών το Ισλαμικών τόξων και ισχυρών το παπικών τόξων και συνεργαζόμενα τα τόξα αυτά, απαιτείται όχι να κάνουμε εμείς ένα άλλο τόξο. Ας το κάνει αν θέλει η πολιτεία. Η Ορθοδοξία δεν κάνει τόξα. Η Ορθοδοξία λέγει την αλήθεια. Ουκένει
Δεν υπάρχει πλέον διαφορά μεταξύ Ουδαίου και Έλληνος, μεταξύ δούλου και ελευθέρου, μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Όλοι είμεθα, όλα τα έθνη, όλοι οι λαοί είμεθα λαοί του ενός Θεού και φυσικά προπαντός οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμεθα αδελφοί. Και καλούμεθα εμείς οι Ορθόδοξοι το μήνυμα της ενότητος και της αγάπης, το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της προσλήψεως του και μεταμορφώσεως του κόσμου, να το δώσουμε σε όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε να μεταμορφώσουμε τον κόσμο. Δεν εχθρευόμαστε τον κόσμο, δεν αντιπαθούμε κανένα, δεν μισούμε κανένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα επαφιέμεθα στο έλεος των τόξων και των απειλών, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας να αποκλείουμε τους κινδύνους τους οποίους μας εγκυμονούν αυτά τα τόσα πολλά τόξα. Και φυσικά γνωρίζουμε και στα Σκόπια τη ζημιά που μας έχει κάνει το Βατικανό. Γνωρίζουμε και στην Αλβανία τη ζημιά και γενικά σε όλα τα Βαλκάνια και στην Ουκρανία τη ζημιά που μας έχουν κάνει συμπαιχνίες Βατικανού και άλλων αιρέσεων. Επομένως θα πρέπει εμείς όχι με μυσαλλοδοξία αλλά με αφύπνιση και ενότητα να δώσουμε την ειρηνική μας παρουσία στα Βαλκάνια και όπως λέγαμε και στην περασμένη εκπομπή, χρειάζεται βαλκανική συνεννόηση. Εάν αφήσουμε τους βαλκανικούς λαούς να τους περνούν μέσα από τους διάβλους της συνθλίψεως τα διάφορα τόξα, ναζιστικά, φασιστικά των κρατών της Δύσεως ή οι διάφορες νέες τάξεις πραγμάτων που τους θέλουν ως χώρους προς εκμετάλλευση αναπτύξεως των επιρεών τους, και αν τους αφήνουμε πάλι και στα θρησκευτικά τόξα της Άγκυρας και του Βατικανού, του Ισλαμισμού και του Παπισμού, τότε θα έχουμε προδώσει την Ορθοδοξία μας, θα έχουμε προδώσει και τον Ελληνισμό μας, ο οποίος Ελληνισμός και Ορθοδοξία είναι, όπως λέγουν οι πάντες και προσκύμενοι στην Εκκλησία και μακράν της Εκκλησίας, αναγνωρίζουν ότι η Ορθοδοξία είναι η μήτρα του πολιτισμού, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά κυρίως και περισσότερον είναι η ταυτότητα των Βαλκανίων, των Ορθοδόξων λαών. Και φυσικά αυτή η ταυτότητα λίγον αλλοιώθηκε με την διείσδυση των Τούρκων και των Ισλαμιστών και των αιρετικών της Δύσης Προδεσταντών και κυρίως των Παπικών. Αλλά η πλειοψηφία, η συντριπτική των λαών της Βαλκανικής και της Ρωσίας και Ουκρανίας, η πλειοψηφία και Ρουμανίας φυσικά, η πλειοψηφία είναι Ορθόδοξη λαή και επομένως η ταυτότητά μας είναι Ορθοδοξία. Θα αναφέρουμε φυσικά σε άλλες εκπομπές τους κινδύνους από αυτά τα τόξα. Σήμερα βλέπουμε τον ρόλο που παίζουν οι Ευρωπαίοι, τον ρόλο που παίζουν και οι Αμερικάνοι. Διεκδικούν σφαίρες επιρροής και είναι αυτό το οποίο έρχονται να ενισχύσουν την Τουρκία, της οποίας σκοπός είναι να περικυκλώσει τώρα την Ελλάδα. Έχουν οδηγήσει στην καταράκωση μια ολόκληρη χώρα, την πιο ωραία χώρα της Ορθοδοξίας, στην Σερβία. Εξευτέλησαν, όπως έχουμε πει, την Ρωσία, την οποία την έκαναν ζητιάνο της Ευρώπης και των Αμερικάνων. Και τώρα αφού τους ξεφτέλησαν και τα διέλυσαν τα συστήματά τους που έπρεπε να τα εκδημοκρατικοποιήσουν με ειρηνικό τρόπο αξιοπρέπειας, τώρα τους στερούν και τα δάνεια, τους στερούν και τα δικαιώματα να έχουν κάποιες οικονομικές απολαύσεις, τους τάζαν και τους κοροϊδεύουν σαν και εμάς, όπως κοροϊδεύουν και εμάς. Μας έταζαν για το Κυπριακό, μας έταζαν για τη Μακεδονία, μας υπέγραψαν για τη Μακεδονία τους τρεις όρους. Ποιους όρους τώρα σέβονται? Κανένα όρο. Μας κοροϊδεύουν και στην Κύπρο, μας κοροϊδεύουν στο Μακεδονικό, μας κοροϊδεύουν και στο Βορειοπαιωτικό, μας κοροϊδεύουν και στο Αιγαίο. Δεν έχουν μπροστά τους να δουν τίποτε, κανένα δίκαιο, καμία ηθική αρχή δεν έχουν, ούτε Ευρωπαίοι ούτε Αμερικάνοι. Έχουν ένα μόνο, το Μαμονά, τον οποίο λατρεύουν νύχτα μέρα. Και χάρη του Μαμονά βάζουν από εδώ την Τουρκία, από εκεί τον Περίσσα, από εκεί τον Γλυγόρφ, από εκεί τον Βατικανό, από εκεί τους Ισλαμιστές, για να καταπνίξουν την Ορθοδοξία. Είναι ολοφάνερο πλέον.
ενώ μας δόθηκε μια ευκαιρία όταν κάποια καταπιεστικά καθεστώτα παραμερίστηκαν. Ήταν η ευκαιρία να ζήσουμε το μεγαλείο της ενοποιήσεως των Ορθοδόξων λαών. Έσπευσαν αμέσως οι διεισδύσεις, τα τόξα, παπικά, ουνία, προτεσταντικά τόξα, άλλα τόξα των κεφαλαιοκρατών να εκμεταλλευτούν τους λαούς που ήταν κάτω από την πίεση. Και όλες αυτές οι διεισδύσεις των διαφόρων τόξων και κυρίως του συνδυασμού όλων των τόξων, των απειλητικών κατά του ελληνισμού και της ορθοδοξίας των λαών της Ανατολής, είναι η νέα τάξη των πραγμάτων της νέας εποχής, αυτή η μόνιμη απειλή που ενώνει όλους τους εχθρούς και τους έφερε εναντίον μας. Προσπαθούν λοιπόν τώρα να περικυκλώσουν και να αφανίσουν τον ελληνισμό. Και εμείς θα έπρεπε να μην είμαστε τόσο ανέμελοι και να μαλώνουμε περί εκλογών και περί κομματικών συμφερόντων. Τα κόμματα φυσικά να υπάρχουν, αλλά να υπηρετούν τον λαό, να υπηρετούν την πατρίδα και να σέβονται την ιστορία μας και τις παραδόσεις μας. Έχουμε ένα παράπονο από την πολιτεία. Δεν ξέρω τι να πω από αυτή την κατάσταση. Δεν έδωσε την δυνατότητα στην Ορθοδοξία μας να ξεπεράσει την κρίση που έχει. Και τώρα μιλούν για συμβιβασμούς, μιλούν για τούτο, για εκείνο, μια εσωτερική κρίση που υπήρχε στην Εκκλησία. Και οδηγούμεθα σε αναβολές, αναβολών, λύσεως του εκκλησιαστικού προβλήματος, με αποτέλεσμα, σαν Ορθόδοξη Ελλάδα, εμείς που είμαστε η μόνη χώρα του 98% που δεν είχαμε καταπίεση, αλλά είμεθα ελεύθερη και συγκροτημένη χώρα, να είμεθα ανύπαρκτη από τον ρόλο που οφείλαμε να παίξουμε στα Βαλκάνια και στην άλλη Ορθόδοξη Ανατολή και στα Πατριαρχία. Ποιος θα φροντίσει για το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης που έχει αιμορραγήσει και τελικά έχει φτάσει στο αμήν από πλευράς κληρικών, από πλευράς ιερατικού δυναμικού? Δεν έχει παρά μόνον όσοι επίσκοποι χρειάζονται και δεν έχει ούτε το ενδέκατον από τους κληρικούς. 5,5 όλο κληρικοί είναι που κάνουν λειτουργία. Ένας είναι κουτσός που κάνουν λειτουργίες μια εδώ, μια εκεί, στην πόλη. Είναι δυνατόν να λεγόμεθα εμείς Ορθόδοξη Ελλάδα και είναι δυνατόν να λέγεται αυτή Ορθόδοξη Πολιτεία και να μην φροντίζει? Τι την θέλουμε αυτήν την Ευρώπη? Τι θέλουμε τις Αμερικές και τις Αγγλίες και τις Γερμανίες, όταν δεν είναι δυνατόν εμείς να ασκήσουμε μία κάποια πολιτική, να τεθεί ένας φραγμός την αφαιρεσία της Άγκυρας, η οποία πνίγει το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και δεν του επιτρέπει να επανδρωθεί, δεν επιτρέπει την σχολή της Χάλκης, δεν επιτρέπει την επικοινωνία να πάνε οι κληρικοί με τα ράσα τους, τους πετροβολούν τους κληρικούς. Είναι δηλαδή η χώρα της Ευρώπης κύρη της πολιτείας, χώρα ευρωπαϊκής θα λέγαμε νοοτροπίας που της δώσαμε την ελευθερία να ενωθεί και τώρα αμέσως μετά την υπογραφή μας αυτοί απείλησαν να μας κάνουν προσάρτηση των κυπριακών εδαφών? Είναι χώρα ευρωπαϊκής νοοτροπίας. Γιατί λοιπόν δεν ασκούμε τις πιέσεις για τα πατριαρχεία μας? Την πίεση για το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης να ανοίξει η σχολή της Χάλκης. Φυσικά με όρους αξιοπρεπίας και ορθοδοξίας, όχι να μας πουλήσουν στον οικουμενισμό. Για όνομα του Θεού. Δεν ξέρω πώς θα οδηγηθούν τα πράγματα. Εμείς ζητούσαμε και ζητάμε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη να ενώσει τα Πατριαρχεία, να ενώσει τον Ορθόδοξο κόσμο. Τόσα εκατομμύρια λαός μας φτάνει, δεν μας χρειάζεται άλλος οικουμενισμός. Για μας η οικουμένη είναι μία, η ορθόδοξη οικουμένη από πλευράς ορθοδοξίας. Και φυσικά να γίνουμε ειρηνικοί και ενωμένοι από πλευράς πολιτικοκοινωνικής, όλοι οι λαοί να μην υπάρχουν πόλεμοι. Άλλος το επίπεδο πολιτικοκοινωνικό, οικονομικό και η άλλη συνεργασία, ενότητα όλων των λαών, μία ενότητα. Και άλλος από πλευράς ορθοδοξίας. Η ορθόδοξη οικουμένη είναι μία και μην μιλάμε για οικουμενισμούς, μην μιλάμε για πανερέσεις, πανθρησκείες και για παγκόσμια συμβούλια εκκλησιών που έχουν εξευτελίσει την ορθοδοξία μας και η οποία ορθοδοξία μας έχει πάθει μεγάλη διάβρωση. Αντί να βλέπουμε λοιπόν ορθόδοξη πανενότητα,
Κοιτάσουμε τους μεν και τους δεν, τους γκουρουιστές, ισλαμιστές, μομεθανούς, παπικούς, προτεστάντες, όλους τους, τους αιρετικούς, και δεν βλέπουμε την δική μας ενότητα, την οποία δεν την επιδιώξαμε και δεν την πετύχαμε. Καλό είναι που η Ουκρανία δέχθη να ταχθεί υπό τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Καλό είναι όλα τα Οικουμενικά Πατριαρχεία να πάψουν να κοιτάζουν σαν Μέκα, όπως κοιτάζαν στη Μέκα τον μετεωρίτη εκείνο οι Ισλαμιστές, ότι από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών των της Πανερέσεως μπορεί να προκύψει κανένα αγαθό. Δέλυγμα ερημώσεως προέκυψε και θα προκύψει. Για όνομα του Θεού, να αλλάξουμε πλέον νοοτροπία. Να κοιτάξουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, δεν είμαστε λίγοι. Είμαστε πάμπολοι, και επειδή δεν μετράμε την αξία με την ποσότητα. Τη μετράμε με την ποιότητα. Και η Ορθοδοξία έχει την ποιότητα, αλλά έχει και την ποσότητα. Τόσα εκατομμύρια Ρώσοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βορειοπυρώτες, και Ουκρανοί, Πολωνοί, και τα άλλα πατριαρχεία δεν μας είναι αρκετά για να επιδιώξουμε την ενότητα και αλληλεγγύη και συνεργασία, για να εκφράσουμε τον αληθινό, θα λέγαμε, ορθόδοξο κόσμο, την αδελφότητα των χριστιανών. Λοιπόν, να πάψουν οι αλληλοϋποβλέψεις των πατριαρχείων και να ενωθούν όλοι οι πατριάρχες, όλα τα πατριαρχεία, αλλιώτικα θα μας απορροφήσουν αυτοί που λένε να τα ΟΕΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένα θερίο που απορροφά ορθοδόξους λαούς ένα-ένα, θα απορροφά αφού τους αποδυναμώνει και σπέρνει το ζυζάνιο της διαιρέσεως, όχι πλέον διαίρεση. Εδώ είναι και η ευθύνη της ελλαδικής εκκλησίας και της ελλαδικής πολιτείας. Μας μίλησαν και μας αναπτέρωσαν για δύναμη ειρηνική της Ορθοδοξίας με αυτήν την κοινοβουλευτική διακομματική επιτροπή θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας. Τι έγινε? Κάποια συνέδρια μόνο θα κάνουμε με αυτές τις επιτροπές? Θα έπρεπε σε καθημερινή βάση να δουλεύει αυτή η διακομματική επιτροπή θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας σε καθημερινή βάση, και να υπάρχουν εξελίξεις και βελτιώσεις στην επικοινωνία των κοινοβουλίων. Από πλευράς πολιτείας, αυτή η διακομματική επιτροπή θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας, που όλα τα κόμματα μέσα, τώρα το βλέπουμε τι πάθαμε όταν διώκαμε την Ορθοδοξία σε κάποιες χώρες. Γυρνάει τώρα η Ευρώπη, η αιρετική, η παπική και η προτεστάντικη, να δίνει κομμάτι ψωμί για να καταπιεί τους Ορθοδόξους λαούς. Και δεν μας ικανοποιεί εμάς αυτό. Να δίνουν στους Ρώσους κληρικούς από το Βατικανό $1,000 το χρόνο, ενώ όλες οι πράξεις τους δεν είναι ούτε $600 το χρόνο. Δεν μας ικανοποιεί αυτό. Δεν μπορούν να δώσουν χωρίς αντάλλαγμα οι πράκτορες του Βατικανού. Δίνουν για να τους εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και δίθεν αγάπη. Είναι το αγκάλιασμα της μέδωσας για να καταπιεί αυτή την Ορθοδοξία, αφού την διαιρέσει με τόσες προπαγάνδες όπως έχουν μπει μέσα εκεί. Δεν είναι μόνο η Ιουνία, αλλά είναι οι προτεστάντικες προπαγάνδες και εκατοντάδες πολλές προπαγάνδες ανατολικές, δυτικές, που έχουν, που λιμένονται το χώρο και της Ρωσίας ακόμη. Επομένως, το πρόβλημά μας είναι να κάνουμε έργα από πλευράς πολιτείας, αυτή η διακομματική επιτροπή να ενώσει τα Βαλκάνια, τους βαλκανικούς λαούς, να έρθει σε επαφή με τα κοινοβούλια, όχι μια φορά το χρόνο ένα συνέδριο και σταματάμε στα λόγια, αλλά επί καθημερινής βάσεως συνεργασία στα Βαλκάνια. Και αφού επιτύχουμε στα Βαλκάνια αυτή τη συνεννόηση και τη συνεργασία όλων των Ορθοδόξων λαών, χωρίς να αποκλείουμε και να μισούμε και τις μειονότητες Ισλαμιστών και άλλων θρησκευμάτων, δεν μισούμε, αλλά εμείς έχουμε δείξει το παράδειγμα της ανεξιθρησκείας και της ανοχής όλων των αντιλήψεων και των ιδεών. Από πλευράς τώρα Εκκλησίας, η Ορθόδοξη Ελλάδα, η Εκκλησία, αντί να κατατρώγεται με κάποια μικροπροβλήματα, να πάρει την σκυτάλη του ειρηνευτού της Βαλκανικής. Και θα έπρεπε από εδώ Ορθόδοξοι ποιμενάρχες να περιέρχονται, αν δεν μπορούν οι πολιτικοί μας, να περιέρχονται οι Ορθόδοξοι ποιμενάρχες σε τουλάχιστον μια φορά το μήνα
τις πρωτεύουσες των βαλκανικών κρατών και να συζητούν με τους ποιμενάρχες αυτών των λαών που είναι ακόμα σε περιστάσεις και σε κινδύνους, και να συζητούμε πώς θα συσφίξουμε την ενότητά μας, πώς θα νιώσουμε ότι είμαστε από μια μήτρα γεννημένη, από την μήτρα της Ορθοδοξίας, και μας πρέπει μια ενότητα, μια σύμπνοια, μια αλληλεγγύη. Δεν μας χωρίζει κανένα πρόβλημα από πλευράς πίστεως. Είμαστε Ορθόδοξοι με την αυτή ακριβώς παράδοση. Αλλά μας χωρίζουν κάποιες ιδιορυθμίες των λαών, επειδή παίρνουν το μικρόβιο της διαιρέσεως. Οι άλλοι, για να μας έχουν διαιρεμένους, αποδυναμωμένους, για να μας απορροφάει μια εξαπάτηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μας εξαπάτησαν πως θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Και εμείς, όταν μπαίνουμε τώρα πιο βαθιά στην εξάρτηση της Ευρώπης, νιώθουμε ότι τα προβλήματά μας δεν λύνεται κανένα, αλλά αυξάνουν και γίνονται πιο δυσεπίλητα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε άλλο προσανατολισμό. Δεν καταργούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα ευχόμεθα κάποτε να αποκτήσει μάτια να βλέπει και νου, να κατανοεί και αυτιά να ακούει, ώστε να δει ότι τα προβλήματα της Ευρώπης δεν είναι προβλήματα σοβινιστικής λύσεως κάποιων, θα λέγαμε, λαών με ναζιστική, φασιστική νοοτροπία και κάποιους άλλους σοβινισμούς που θέλουν να ασκούν την προπαγάνδα των επιρροών στα Βαλκάνια για να διαιρούν και να βασιλεύουν. Ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να δει προσανατολισμό ειρηνικό, προσανατολισμό αλληλεγγύης, προσανατολισμό αλληλοϋποστηρίξεως. Δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά. Αλλά αν μας δώσουν ένα EQ, μας έχουν δέσει με 10 αλυσίδες για να μπορέσουν να μας εξουθενώσουν τελείως και να μας αλωτριώσουν τελείως την ταυτότητά μας. Και αν εμείς οι Έλληνες, που αποτελούμε ένα δυναμικό παράγοντα αφυπνίσεως των Βαλκανίων, αν εμείς απορροφηθούμε ή αν εμείς αποκοιμηθούμε ώστε και υπνώσουμε τον ύπνο του Μανδραγόρα, τον ύπνο ότι έχει ο Θεός του χρόνου και του χρόνου και του χρόνου και θα έρθουν άλλες μέρες καλύτερες, χαιρότερες μέρες έρχονται και θα έρθουν. Και αλίμον αν φτάσουμε ακόμα και σε καμία σύραξη ή αν υποστούμε και τις συνέπειες λαών που θα έρθουν σαν φυγάδες από σειράξεις Σκοπίων ή Κόσοβο ή άλλες περιοχές εδώ, έχουμε να τραβήξουμε πολλά βάσανα. Δεν βλέπουμε λοιπόν ούτε στην άκρη του τούνελ να υπάρχει φως μέσα σε αυτή την εχμαλωσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία μπήκαμε και μπήκαμε με ελπίδες, αλλά όσον και περνούν οι μέρες βλέπουμε ότι οι ελπίδες μας ήταν φρούδες ελπίδες, ότι δεν έχουμε πλέον να ελπίσουμε σε καμία στήριξη από τους εταίρους μας της Ευρώπης, οι οποίοι δεν ασκούν αλληλεγγύη υπέρ ημών, αλλά ασκούν πόλεμο εναντίον ημών, βοηθούντες όλους αυτούς που μας περιστοιχίζουν. Συμπράττουν με το Ισλαμικό τόξο, μας ξελίγωσαν για να υπογράψουμε για να συνδεθεί τελωνιακά η Τουρκία με την Ευρώπη, και έτσι είπαν τώρα αμέσως άρχισε απειλές. Πετύχαμε το στόχο, απειλές η Τουρκία. Ποια λοιπόν εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε? Επομένως, είναι ανάγκη να δούμε τον ρόλο που πρέπει να παίξει η ελλαδική πολιτεία και η ελλαδική ορθοδοξία, ώστε, εφόσον εμείς οι Έλληνες το απεδείξαμε, βέβαια η πολιτεία ξεπέρασε κάθε όριο αγαθότητας, κάθε όριο, θα λέγαμε, ανεκτικότητας, υβρίστημεν, απειλήθημεν, ονειδίστημεν από τους γειτόνους μας όλους, και υπέστημεν με τόση, θα λέγαμε, απάθεια, ίσως όχι αρετή πλέον, απάθεια υπέστημεν και δεχτήκαμε όλους αυτούς τους ονειδισμούς και τις απειλές, μέχρι σημείου που να γίνεται ανατολικό ζήτημα, αγαπητοί τηλεθεατές, για 4 φυλακισμένους αθώους της Ομόνοιας που μας ξελίγωσαν να απολύσουν με υπό όρους και υπό όρους και υπό όρους, και δηλαδή αυτοί μας
κάνουν το παιχνίδι για να μας χαρίσουν ένα δέντρο, αυτοί χαρίσουμε το δάσος ολόκληρο εμείς. Εκεί φτάσαμε. Πού οδηγηθήκαμε? Παρά τα αυτά δώσαμε μάθημα αγαθότητας και καλών προθέσεων, ότι κανένα δεν απειλούμε, ότι απειλούμε θα και λέμε ευχαριστούμε, ότι δέχομαι θεραπείσματα και λέμε δώστε μας και άλλο. Έτσι είμαστε. Δεν το κατηγορώ απόλυτα αυτό, αν έχει κάποια άλλη υποδομή στηρίξεως που θα μας βγάλει κάποτε ασπροπροσώπους, που κάποτε και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να καυχηθούμε πως είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι. Θα πρέπει λοιπόν τώρα, αφού δώσαμε και το μάθημα και στους βαλκανικούς λαούς πως δεν ζητάμε τίποτε, πως παραχωρήσαμε τα πάντα σε αυτούς, θα είναι η πλεονή ώρα η κατάλληλη από πλευράς πολιτείας, η ίδια η πολιτεία και αυτή η διακομματική επιτροπή θρησκευμάτων και ορθοδοξίας να ενεργοποιηθεί. Να πάψουμε να ατενίσουμε σαν στη Μέκα και στο Μετεωρίτη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας ξεθεώσουν αυτοί. Θα μας εξαθλιώσουν αυτοί. Δεν ελπίζουμε. Θα έχουμε μια συνεργασία, αλλά να βάλουμε και κάποιους όρους. Και για να νιώσουμε ότι έχουμε κάποια δύναμη, πρέπει να στηριχτούμε κάπου. Σε μια ενότητα, σε μια συνεννόηση, όχι σε ένα τόξον. Εμείς δεν κάνουμε σαν Ορθόδοξοι τόξα, δεν κάνουμε αντιπαραθέσεις. Εμείς αμβλύνουμε τις αντιπαραθέσεις, αλλά τόξο μπορεί να κάνει η πολιτεία με μυστικές ή άλλες συμφωνίες, ώστε να μην υπολογίζουν αυτοί στην αβελτηρία της απάθειάς μας και αποθρασύνονται άγκυρα, Σκόπια, Τύρανα και τυραννούν τον ελληνισμό και απειλούν, μας απειλούν, συνέχεια μας απειλούν. Μπορεί η πολιτεία να πράξει όπως το κρίνει φρόνημα, αλλά η Διακομματική Επιτροπή Ορθοδοξίας και η Ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία οφείλουμε να κάνουμε μια έξοδο ειρηνική, μια έξοδο αγάπης, μια έξοδο δυναμική ενότητας των λαών των Βαλκανίων, μέσα στην οποία ενότητα κατόπιν να κληθούν και όλοι οι άλλοι λαοί. Και έτσι μέσα σε αυτή την ενότητα μπορούμε να βρούμε την ασφάλεια της ταυτότητάς μας, να βρούμε την ασφάλεια ώστε από τις απειλές και την αφομοίωση της Ευρώπης. Γιατί εμείς δεν εξευρωπαϊζόμεθα με την έννοια να είμεθα ισόκυροι με τους Ευρωπαίους που είναι πάμπλουτοι και βιομηχανικός γίγαντες, εμείς συνάνοι και τα μερμήγκια. Εμείς απειλούμεθα να συνθλιβούμε και να εξουθενωθούμε τελείως. Επομένως είναι ανάγκη να στραφούμε σε αυτήν την ενότητα. Όλη η Ορθόδοξη Ελλάδα, όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία μας να προβληματιστεί για το μέλλον αυτής της Βαλκανικής και φυσικά και το μέλλον της πατρίδας μας. Ή να πούμε, ξέρεις, να βρούμε εμείς την ευτυχία μας στην Ευρώπη. Δεν τη βρίσκουμε, το είδαμε και γευτήκαμε πικρούς καρπούς. Και να αφήσουμε την άλλη Βαλκανική να προβληθεί και αυτή μία-μία χώρα. Όχι. Να αποτελέσει μια αντίρροπη δύναμη σε αυτή την εξαθλίωση των Ορθοδόξων η Βαλκανική στην αρχή συνεννόηση. Και ευτυχώς έχουμε παρήγορες φωνές Ορθοδόξων που αφυπνίζονται και είμεθα πλέον στην ευτυχή κατάσταση να προγραμματίσουμε μια τέτοια ειρηνική έξοδο. Η Ορθοδοξία αποτελεί λοιπόν αποτελεί την εγγύηση για τα Βαλκάνια, την εγγύηση για την ειρήνη και στην Ευρώπη. Προτού λοιπόν, όπως γράφει και η Λεμόντ, ο πόλεμος στα Βαλκάνια γίνει πιο οξύς και αφυπνιστούν εθνικισμοί και διαιρέσεις μεγαλύτερες, είναι ανάγκη να επικρατήσει αυτή η συνεννόηση. Και η δύναμη λοιπόν των Βαλκανίων και της Ανατολής είναι η Ορθοδοξία. Όπως ακριβώς το γνωρίσαμε και με άρθρα πολλών δοκίμων, όπως του Ολιβιέ Κλεμάν, όπως του Φρασουά Τιάλ και στη συνέχεια όπως από άρθρα του Τζόρζ Καστελάν, του Αλεξάνδερ Πόποβιτς, που μας φωνάζουν και μας λέγουν ότι η δύναμη συνεκτική είναι η Ορθοδοξία. Και φυσικά να ακούσουμε και την φωνή αυτού του ήρωα της Βοσνίας, του Μητροπολίτου Νόβισαντ, του Ειρηναίου Μπούλοβιτς,
ο οποίος σε μία διάλεξή του εδώ με θέμα νέα τάξη η θρησκεία του Μαμώνα μας καλεί να αφυπνιστούμε και να παίξουμε το ρόλο μας. Δεν μας εξαπάτησαν οι Σέρβοι. Κάποια και δημοσιογραφικά όργανα θέλουν να παίζουν τον ρόλο της προπαγάνδας του Βατικανού ή του Ισλαμισμού της νέας τάξης των πραγμάτων που θέλει να έχει διαιρεμένους τους Ορθοδόξους. Δεν απειλείται ούτε το Άγιο Όρο, αν εγκαταβιώσουν 10 και 20 και 1000, θα μπορούσαν να πω Ρώσοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, μοναχοί. Δεν απειλείται καμία Ορθοδοξία. Ούτε απειλείται εδώ η πατρίδα μας με τα παραμύθια, όπως έλεγαν τα πανσλαβιστικά. Κάποτε μπορεί να είχαν αυτά κάποια αλήθεια. Τώρα πλέον είναι παραμύθια της περασμένης εποχής. Και τώρα είναι πλέον προπαγάνδα διαιρέσεως ή διαιωνίσεως του αποσυντονισμού και της μη συνεργασίας των Ορθοδόξων λαών. Ένα μας μένει λοιπόν. Η Ορθόδοξη Ένωση των Βαλκανικών Λαών. Γιατί η νέα τάξη των πραγμάτων, η οποία συσπυρώθηκε και απείλησε και απειλεί τα Βαλκάνια με τον πόλεμο τον οποίο διεξάγει, της διαιρέσεως των λαών και μας διαιρούν οι πράκτορες νέας τάξης των πραγμάτων, μας διαιρούν με τα κόμματα, μας διαιρούν με τις διάφορες αταξίες και τόσα προβλήματα τα οποία τα προωθούν και τα συντηρούν, ώστε να είμαστε διαιρεμένοι και με σκυμμένο το κεφάλι σε προβλήματα εσωτερικά, να μην δούμε τι μας ετοιμάζεται από τη νέα τάξη αυτών των πραγμάτων, την τάξη του Μαμώνα που θέλει να καταπιεί τους λαούς και να τους κάνει δούλους τους. Η θρησκεία λοιπόν αυτή του Μαμονά, που σημαίνει νέα τάξη των πραγμάτων, και κατά τις εκφράσεις του Ειρηναίου Μπούλοβιτς, του Μητροπολίτη Νόβι Σαντ, είναι η πιο απειλητική δύναμης που απειλεί και εδώ εμάς τα σπίτια μας με τα φαύλα θεάματα, με την οικονομική κρίση, με τις εξαρτήσεις που μας έχουν επιβάλει και με το μικρόβιο της διαιρέσεως το οποίο διαιωνίζουμε, ή των σκανδάλων τα μικρόβια τα οποία δημιουργούν σκόπιμα και κατόπιν τα εξογκώνουν, να μην έχουμε τίποτε άλλο να λέμε παρά μόνο για σκάνδαλα, προβλήματα, για πτώση και καταράκωση θεσμών, τους οποίους σκόπιμα καταρακώνουν και διαβρώνουν. Η νέα τάξη των πραγμάτων πώς θα επιβληθεί, πώς θα μας καταπιεί ο Μαμονάς και εμάς, εάν δεν διαβρωθούμε στα πάντα? Γι' αυτό χτυπούν και την Εκκλησία και δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό το εκκλησιαστικό, ώστε η Εκκλησία να είναι βραχυκυκλωμένη, να μην παίξει τον ρόλο της. Ερχόμεθα λοιπόν να αφυπνιστούμε και ακούμε και την φωνή όλων των Ορθοδόξων και αγιοριτών πατέρων και αγωνιστών του Ορθοδόξου χώρου και ακόμη και αυτού του Ειρηναίου Μπούλοβιτς, του Επισκόπου, του Μητροπολίτου Νόβι Σαν της Βοσνίας. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων απειλεί όλες τις Ορθοδόξες χώρες, απειλεί και την πατρίδα μας. Δεν χωράει, θα λέγαμε, αντίσταση στη νέα τάξη των πραγμάτων με ένα-ένα λαό ξεμοναχιασμένο. Πρέπει όλοι οι Βαλκάνοι λαοί να το καταλάβουμε. Θα αποδεκατιστούμε, θα εξανθρωποδιστούμε, θα καταρρεύσουμε οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά τελικά, μέσα σε μια χωάνη ομοιογενοποιήσεως των λαών που θέλουν ιδεολογίες και τα πάντα και θρησκείες να τις κάνουν ένα χαρμάνι, ένα ψηφιδωτό. Επομένως πρέπει να αντισταθούμε με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και πολιτισμό και να επιτύχουμε να δώσουμε σε αυτή την Ορθοδοξία λοιπόν την δυνατότητα να επιτελέσει το μεγάλο της έργο, το οποίο έργο της Ορθοδοξίας μας είναι έργο ενωτικό, έργο συνεκτικό, είναι ενωπιός δύναμης. Είναι, θα λέγαμε, πάνω από το 85% οι λαοί στα Βαλκάνια είναι Ορθόδοξοι. Υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτική δύναμη. Όλοι αυτοί λοιπόν οι Βαλκανικοί Ορθόδοξοι δύναμη
πρέπει να απελευθερωθεί από τα γρανάζια τα οποία την απασχολούν, τα καθημερινά της προβλήματα και από το μαγνητισμό, θα λέγαμε, στον οποίο, των διαφόρων τόξων, και να παίξει τον ενωτικό της ρόλον, ώστε η Ορθοδοξία μας να ενώσει εκεί που διαιρούν οι άλλοι, να ενώσει τους λαούς. Είναι λοιπόν ο ρόλος αυτός, να ενώσει η Ορθοδοξία μας εκεί που διαιρούν και διασπείρουν τις διχόνοιες και τα διάφορα, θα λέγαμε, τις διάφορες σφήνες βάσουν. Σφήνα τα Σκόπια, σφήνα τα Τίρνα, σφήνα στη Βοσνία, σφήνα η Κροατία, παντού βάζουν σφήνες και παντού βάζουν και προπαγάνδες ώστε να δημιουργούν την διαίρεση των βαλκανικών χωρών. Εάν λοιπόν εμείς ξεπεράσουμε με την δύναμη της Ορθοδοξίας μας, ξεπεράσουμε αυτές τις φήνες και να πούμε στους Σκοπιανούς, τι έχετε να κερδίσετε εσείς από τον φασίστα, τον Πάπα και από τη Ρώμη. Να πούμε στον Περίσα, τι έχεις να κερδίσεις εσύ από το Βατικανό και τη Ρώμη, που θες να γίνεις προτεκτοράτο της Ρώμης. Εμείς πότε σε απειλήσαμε? Πότε δεν σε βοηθήσαμε? Και βοηθήσαμε εμείς να δυναμώσει ο Περίσσα για να μας απειλεί. Βοηθήσαμε και τον Γλυγόροφ. Και πρέπει να βοηθήσουμε και όλους τους βαλκανικούς, τους άλλους λαούς. Μόνο έτσι μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο των δυναμικών της Ορθοδοξίας μας, ώστε η Ορθοδοξία μας να αφυπνίσει τους λαούς, να τους γεμίσει με το όραμα της ενότητας. Όχι το ψευτομεσιανικό όραμα μιας ενότητας κούφιας, αλλά με το όραμα της ενότητας εν Χριστώ, με το όραμα της ενότητας των λαών, τους οποίους λαούς η Ορθοδοξία και το Ευαγγέλιο δεν τους απειλεί, αλλά τους κρατάει με την ταυτότητά τους, με τις τοπικές τους και λαϊκές και εθνικές τους ιδιορυθμίες, με τον χαρακτήρα τους τον λαϊκό και τον εθνικό. Η Ορθοδοξία σεβάστηκε πάντοτε την ταυτότητα των λαών. Επομένως η Ορθοδοξία αποτελεί το μόνο φάρμακο, τον μόνο ενωτικό δεσμό που μπορεί να συνδέσει τα Βαλκάνια και ολόκληρη την Ανατολική Λαή και έτσι να αποτελέσει μοχλόν αφυπνήσεως και καθαρμού της Δύσεως από αυτούς τους εθνικισμούς και από αυτή την τύφλωση στον Μαμονά. Ο πρώτος λοιπόν ο ρόλος της Ορθοδοξίας μας είναι ο ρόλος ο ενωτικός, και ο δεύτερος ρόλος είναι ο ρόλος της προσλήψεως και μεταμορφώσεως του κόσμου, ώστε οι βαλκανικοί εμείς λαοί να νιώσουμε την αλληλοπεριχώρηση, να νιώσουμε την αλληλεγγύη, να νιώσουμε την αγάπη, να έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας, να μην αλληλοϋποβλεπόμεθα, να μην έχουμε το σαράκι αυτό της υστεροβουλίας, ποιος θα υποβλέψει και θα υποσκάψει το μέλλον του άλλου, αλλά όλοι να δουλέψουμε ειρηνικά, να χορτάσουμε ένα κομμάτι ψωμί, όλοι να έχουμε συνεργασία και αλληλεγγύη και συνεργασία και σε πολιτιστικό επίπεδο με τα κοινά μας ήθη και έθιμα, τα τραγούδια μας, σερβικά τραγούδια, αλβανικά τραγούδια, βουλγάρικα, ρουμάνικα τραγούδια, παραδοσιακά, λαϊκά, που εκφράζουν το λεβέντικο εθνικό χρώμα και το ηρωικό πνεύμα, τα τραγούδια του σύμνους της Ορθοδοξίας μας, λοιπόν, στο πολιτιστικό, στον πνευματικό τομέα, στις επιστήμες, στα γράμματα, στις τέχνες, στο θέατρο, στους χορούς, τους τόσους θαυμάσιους όλους χορούς, να έχουμε μια αλληλεγγύη, συνεργασία, επικοινωνία. Και μέσα σε αυτό το κλίμα θα φανερωθεί το μεγαλείο της ενότητάς μας, της Ορθοδοξίας μας και προπαντός της αλληλεγγύης. Και καλή φυσικά είναι η διείσδυση οικονομική. Μη μιλάμε όμως ότι πρέπει να κάνουμε τα Βαλκάνια ελληνικά. Τα Βαλκάνια είναι Βαλκάνια, είναι Ορθόδοξα. Τα Βαλκάνια της Ορθοδοξίας να λέμε, για να μην εμπνέουμε έτσι τους φόβους περί σοβινισμών. Και μέσα σε αυτή λοιπόν την πορεία την ειρηνική, της οποίας την σκυτάλη πρέπει να πάρει η πολιτεία και προπαντός η Ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία. Δεν είναι ανάγκη μόνο να ασχολούμεθα με τα ποιμαντικά προβλήματα των δικών μας Μητροπόλεων. Γιατί αν απορροφηθούμε εμείς, θα πάψουμε να αποτελούμε πλέον εγγύηση για τον κόσμο, και αν απορροφηθούν ή κατακαιρματιστούν οι βαλκανικοί λαοί, πάβει πλέον να υπάρχει η δύναμη της Ορθοδοξίας, η οποία δύναμη αποτελεί τον μόνο παράγοντα ειρηνικό
ανέσεως του κόσμου, μέσα σε συνθήκες αγάπης, ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Μόνο η Ορθοδοξία αποτελεί την εγγύηση για την αναγέννηση, για τη μεταμόρφωση και επομένως την απάντηση στην πανούργα νέα τάξη των πραγμάτων, η οποία είναι σήμερα παρά ποτέ άλλοτε απλητικότερη. Αγαπητοί τηλεθεατές, ας ευχηθούμε αυτά τα λίγα που είπαμε εδώ να συγκινήσουν και πολιτικούς και εκκλησιαστικούς ταγούς, και είναι η ώρα πλέον που πρέπει να πούμε το φτάνει πια η διαίρεση, φτάνουν πια οι προπαγάνδες και οι επιρροές και οι διαιρέσεις στα Βαλκάνια. Τώρα είναι η ώρα της συναδελφώσεως, της αγάπης, της κοινωνίας εν Χριστώ, της συνεννοήσεως, της αλληλεγγύης και της αναλαμπής της Ορθοδοξίας μας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Μπετόν, ας πούμε, που έχουν έτοιμο προπαρασκευασμένο μπετόν, το οποίο και αυτό είχε αυτό το 666 απάνω. Εν συνεχεία μου έφεραν μία κάρτα, μου έφεραν χαρτιά, τραπουλόχαρτα δηλαδή, τα οποία ενώ ο αριθμός